τι σημαίνει τα ευρωπαϊκά μάτς για έναν νεαρό παίχτη που ψάχνει παιχνίδια για καθιέρωση και μάλιστα ήδη έχει συμμετάσχει και συγχωράρει σε ευρωπαϊκό μάτς. Τα ευρωπαϊκά μάτς πιστεύω είναι τα καλύτερα μάτς που κάνουμε γενικά σε όλη τη σεζόν. Γιατί είναι μάτς που παίζουμε έξω στην Ευρώπη και για εμά του μικρού σε βλέπουν και άλλε ομάδε γιατί ενδιαφέρονται για του νεαρού παίχτε. Και αυτό είναι ένα παραπάνω κίνητρο για εμά να παίξουμε καλά και να μα οι ομάδε. Ε, Ανυπομονή Πιο πολύ, το να παίξει ένα ευρωπαϊκό μάτσο ή το να παίξει γενικό. Εντάξει, να παίξει γενικό φυσικά γιατί πιστεύω αν παίξει γενικά, μετά θα έρχεται το ευρωπαϊκό μάτσο. Εσύ που είσαι παίχτη ε, ηλεκτρονικών, η King Camp είναι καλή στο PlayStation. Στο PlayStation είναι πολύ καλή, εντάξει. Αλλά πιστεύω άμα την πάρω κολλά, θα τον νικάω. <laughs> Ξέρει καθόλου του αντιπάλου στη Φιωρεντίνα, την Κινγκ Κάμ και την Δυναμό Μίνσκ. Παρακολουθεί καθόλου ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ. Εντάξει, τη Φιωρεντίνα ξέρω μόνο ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ δυνατή. Αλλά εμεί, όποια ομάδα και να τυχαίναμε, την κοιτάμε στα μάτια και θα, σε κάθε αγώνα θα πηγαίνουμε να νικήσουμε. Καταλαβαίνει ένα πιτσυρικά που ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα πόσο βαρύ είναι το όνομα του Πάουκ και στην Ευρώπη. Το αντιλαμβάνεται ότι έχει να συνεχίσει μία έστω και πρόσφατη κληρονομιά τα τελευταία 4-5 χρόνια πραγματικά πολύ μεγάλων ευρωπαϊκών βραδιών. Ναι, αυτό είναι εννοείται, γιατί πιστεύω ότι και οι πιτζηρικάδες και οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τη, 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 λέξη ΠΑΟΚ, είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και έτσι το βάρος αυτής της φανέλης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και τελευταία ερώτηση, ποιο ευρωπαϊκό μάτσο του ΠΑΟΚ θυμάσαι καλύτερα να παρακολουθήσεις τη από το γήπεδο, δεν ξέρω πού. Από το γήπεδο μέσα με την Αλκμάρ που μου έχει μείνει στο μυαλό εντάξει γιατί έκανα ένα πολύ καλό παιχνίδι και πέτυχα τον κόλ.